τροπολογία, μείωση έμφυα, κατάργηση φορά αλληλεγγύη, μείωση συντελεστή φορολογία και ε, ε, παραμονή το φορολογή του εκεί που είναι. Δηλαδή, μία τροπολογία που είχε τέσσερα κοινωνικά θέματα πρώτη γραμμή, για τα οποία σκοτώνονται <χω> κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, του δώσατε χθε τη δυνατότητα να το φέρουν, να το ψηφίσουν. Έρχεται το κουκουέ χθε στη Βουλή. Και με τον Καραθανασόπουλο να το υπερασπίζεται και λέει, αναγκαστικά έτσι, ότι όλο ναι. αυτό το πράγμα είναι ένα παραμύθι. Και τι λέει, τι εννοώ παραμύθι, είναι με ένα προεκλογικό ε, τυράκι ε, για να νομίζει ο κόσμος ότι κάτι επαναστατικό γίνεται επειδή ο Τσακαλώτος έχει βάλει το βάρος του καπιταλισμού ως μαρξιστής στο σάκο που φοράει στην πλάτη και με αυτό θα πορεύεται εναντίον του καπιταλισμού, κατάλαβες. Δηλαδή, πώς να σου το πω, πώς να σου το πω, ε, ε δεν επιτέθηκε χθε στον εμπριμέ καπιταλισμό του ε, Βαρουφάκη, όχι, ε, επιτέθηκε στους κόκκινους, στο κουκουέ, με τον χειδεότερο των τρόπων, γιατί εμείς έχουμε υποβάλει τροπολογία Έτσι. 15 Μαΐου. Έτσι είναι. Ζητώντας να καταργηθεί το, το, το ε, του αφορολόγητου, του, χωρίς να αρθούν μαζί, του στο σακί, τα άλλα στοιχειοδός ευνοϊκά πράγματα που αυτοί τα είχαν χαρακτηρίσει αντίμετρα. Σωστό. Και λέω αυτοί. Και σηκώνεται το θρασίμι Ειλικρινά το λέω, Δεν το θρασίμι. Μιλάω το θρασίμι. Την τελευταία μέρα που στήσανε μία τελετή τη έσχατη τηλεοπτική προβολή. Παρήγαγαν σιριζέικο κοινοβουλευτικό ποτάκι χτε. Για να αντιμετωπίσουν και τον ρημαγδό των προηγούμενων ημερών. Σακού, έτσι πολύ. Σηκώνεται απάνω ναι? να πει απευθυνόμενο στου ψηφοφόρου του Κουκουέ. Ποιοι! Για τον Τσακαλώτο το το μιλάτε αυτό. τώρα, έτσι. Ναι, και να μιλάει ο Τσακαλώτο ναι. να αλλάξουν γραμμή ή αλλιώ να πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Να το κάνουμε δηλαδή όπω το κάνανε για παράδειγμα τώρα, έτσι. Ναι. Να πάμε μαζί με του ε, αναθεωρητέ, μαζί με του διασπαστέ, μαζί με του οπορτουνιστέ, με αυτού που πήγανε με τον. με του Ανέλ. Με αυτού πρέπει να πάμε. Με αυτού δεν ήτανε, με αυτού δεν συγκυβερνάγανε. Νομίζανε δηλαδή τι, ότι. Εγώ, ο Τσακαλώτο ότι το κουκουέ το απειλεί με ε, εξαφάνιση αν δεν τους ψηφίσουμε. Η τελευταία φορά που θυμάμαι, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εχθρός μας, είναι από τον Μπούς. Και από τον Τραμπ. Πας μια ελλην βάμβαρος. Αυτό είναι υπόκοφα, ε, πώς να σου το πω, δεν είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Διότι ξέρει κάτι, τη ζώνη του Κουκουέ... Ε, δεν την έχει για τα δόντια του Ο Τσακαλώτο γιατί το έκανε αυτό. Και μην τη λύσει κιόλα. Μην το τη λύσει κιόλα. Για να μου για το γιατί το έκανε ο Γιατί το έκανε. Κοίταξε να δει. Γιατί αυτή τη στιγμή... ότι είναι μετριοπαθή. Προσπαθεί να κάνει μια εσωτερική διάσπαση κατά την άποψή μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να συνεργαστεί και με το βαρουφάκι. Αυτό πάει παρακάτω. Λέβαια, δηλαδή, δηλαδή ε? άμα ήθελε να πάρει ψήφου θα τη έπαιρνε από το βαρουφάκι. Που ήταν μαζί συνεταιράκια μια εποχή. Α, μάλιστα. Αν ήθελε να πάρει ψήφου θα τα έπαιρνε από δεξιού για τη δεξιά πολιτική που ακολουθεί. Μου βγήκε να το παίζει καθηγητή. Καθηγητή. Να μιλάει και να εξηγεί από τον dress code του μέχρι και εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο, με κάτι κρύο εγγλέζικα αξία, ε, ε, αστεία, γιατί αυτό δεν θέλει να κάνει Brexit, θέλει να κάνει exit. Mm. Θέλει να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, Μετάλαβε τι εννοώ, και να φτιάξει το δικό του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ Κάνουν τώρα ένα παιχνιδάκι εξουσία των ηττημένων. Ένα ναι, να το κουκουέ έχει με αυτή την ιστορία. Ε, ε, είναι να δεις. άδικη ε, η επίθεση αυτή που έγινε. Όχι, έχει, αξία. Έχει αξία. Γι' αυτό και μένω σε αυτό. Ναι. Άξα Ποιον αυτόν φοβάσαι. Μπράβο. Όταν έχει απέναντί σου λοιπόν τον Καραθανασόπουλο και τον Κουκουέ και σου λέει χτε, άξε να δει, μη μα κοροϊδεύει. Εμεί θα ψηφίσουμε παρόν και μη μα πείτε ότι ψηφίζουμε παρών έτσι, γιατί λέμε ναι στη μείωση, στην, να διατηρηθεί η μείωση στο. Ε, στο, ε, στο, σημείο, στο, πόρο, στο ναι. σημείο, αυτό. Αλλά δεν λέμε να πάρει πίσω και τα πέντε αντίμετρα. Να, να διατηρηθούν. Λέμε όχι σε αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα μου τώρα οι υπερασπιστέ του όχι και του ναι του τουμπαρίσματο. Πήγατε ένα των βήμα παρακάτω. Πήγατε ένα βήμα παρακάτω. Των ρουσφετολόγων τη τελευταία στιγμή και όχι μόνον επί προσωπικού. Περάσανε διατάξει και ρουσφέτια την τελευταία στιγμή Απίστευτο. που είναι να σου σηκώνεται η τρίχα. Και για παράδειγμα, θέλω να σταθώ σε κανένα δυο ε, 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 καταστάσει, οποίε πρέπει κάποιο να τι έχει κατά νου όταν γίνονται τα πράγματα πατσαβουριδών. Και έχω, έχω, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πέρασε ο κώδικα. Ναι. Ο κώδικα λένε ότι έκανε τέσσερα χρόνια συζήτηση με του επιστημονικού τα λοιπά. Με το λαό συζήτηση δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνει και αναλυτικά στη Βουλή. Άρα yeah. λοιπόν δεν το φέρανε τυχαία, το φέρανε επίτηδε την τελευταία στιγμή. Για να δημιουργηθούν στριμώγματα προ όλε τι κατευθύνσει. Από το, τα, τα, υψηλά, τα θεσμικά μέχρι τα άλλα. Λοιπόν, και έρχεται και σου μιλάει τώρα μέσα στη Βουλή γι' αυτό ο Τσακαλώτο που συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και με το Κινάλ σε τρει Δήμου για να τσιχάσει το κούκου. Και να λέει μέσα στη Βουλή ότι το Κουκουέ θα φέρει τη δεξιά. Που το θριαμβικό δρόμο για τη γνήσια δεξιά την έφερε η Μουσαντέ δεξιά, η Δίθενη, η Ντεμεκ δεξιά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι Ντεμεκ δεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ντεμεκ δεξιά. Τώρα που Οι που μαθητευόμενοι πάμε. μάγοι τη ναι. διαχείριση του καπιταλισμού, σαν τον Τζακαλώτο, να βγαίνουν να κάνουν διακηρύξει προ του ψηφοφόρου του Κουκουέ, ε, 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 έχει και μία σημασία, ξέρει γιατί. Γιατί υπήρξε και η κατασυκοφάντηση επί 4,5 χρόνια ειδικά από τους χρυσαυγίτες, ειδικά από τα φασίσταριά στη χώρα, για το ότι είναι κομμουνιστές και Μολσεβίκοι. Ερώτημα. Το κουβάκι δεν κάνει ρουσφέστα. Όταν η Times σήμερα, ναι. για να του πω, ο Ματζέα Ιουφλίδη. Εντάξει, γιατί εντάξει, απαθανατίστηκε, Θα είναι και σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει σταθμό του μετρό με το όνομα Ευκλήδη Στον αρχαίο απευθύνεται. Αλλά... αλλά νομίζω θα το οικειοποιηθεί. Μεταφορικά. Λοιπόν, θα το οικειοποιηθεί. Ε, 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 να πάμε σε ορισμένα πράγματα. Όταν οι Times γράφουν σήμερα ότι η υπερβολική προβολή της D-Day, δηλαδή της απόφασης στην Ορμανδία, αφαιρεί από την ιστορία τη συμβολή, την καθοριστική στην ήττα του ναζισμού της Σοβιετικής Ένωσης, που πάλεψε μόνη της τον ναζισμό από το 1941 ως το 1944, οι Times του Λονδίνου το γράφουν αυτό. Σοβαρή ιστορική. στην Αγγλία λένε αυτά τα πράγματα. Ε, μην κάνει τώρα απόβαση στην Ορμανδία, αγνοώντα του κομμουνιστέ. Για να μου πείτε. Μην δε... δηλαδή. Αυτά πα... μπορεί να τα κάνουν κάποιοι. Πάμε, πάμε σε αυτό που ζήσαμε τι τελευταίε μέρε. Γιατί... Το γιατί δεν προσλαμβάνει υπαλλήλου γιατί... και δεν του μόνο που είναι στο, στο κοινοβούλιο, όπω κάνουν κάποιοι άλλοι. Δεν έκανε πολλέ Δεν το έκανε ποτέ. Ακριβώ, ναι. ναι. Γιατί δεν, δεν το, το κάνει. Δεν το κάνει χρήση ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει κάνει χρήση ποτέ. Και τι θα πει το παιδί του απλού πολίτη που σκοτώνεται στα φροντιστήρια, που κάνει να μην πω. Δεν έχει Άξε να δει. Παξιμάδι... Όταν ζητάς μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ναι. Όταν ζητάς ενίσχυση των νέων. Όταν έχει αντισταθεί στον υποκατώτατο μισθό. τον οποίο τώρα λέω ότι κατάργησαν. Όταν ζητάς τη στήριξη της νεολαία με 12χρονο σχολείο. που δίνει κατεύθυνση και ολοκληρώνει προσωπικότητε. και δεν αντιμετωπίζει τα παιδιά σαν να είναι. Ε, τι να σου πω, ένα target group. το οποίο μπορεί να το δελεάσει με μικροπραγματάκια. Όταν δημιουργεί την αίσθηση. Ότι δεν είναι επίση όριστο παιχνίδι. Όταν είναι αληθινό το ότι πρέπει να έχει μια γνωριμία και να έχει ένα κάτι και ένα κάτι τη και κάπω έτσι, Ότι είναι μικρό ο τόπο και γνωριζόμαστε μεταξύ μα, ναι. Όταν αυτό εμφυλοχωρεί στι διαδικασίε, τα παλιά χρόνια στο στρατό το λέγανε βίσμα. Κοίταξε, το κουκουέ μετά από 100 χρόνια ξερονίσια και παρανομία, να μπει στη διαδικασία του βίσματο, πώ το κόβει δηλαδή. Θέλω να σου πω το ανάποδο. Όσοι πέρασαν έστω και για λίγο από το κουκουέ και το χρησιμοποιούν βίσμα για να ωρεοποιήσουν το βιογραφικό τους. Αυτό είναι... Την επαναστατικότητα και την, να ε, σου πω, την καθαρότητά του. Ερώτημα. Ένα πέρασμα κάνανε. Πολλοί από αυτού κάνανε περάσματα. Ποιο... Άκουσα να δει, η πραγματική έκκληση ξέρει σε ποιου είναι. Σε ποιου. Είναι σε αυτού που απογοητευτήκανε γιατί πίστεψαν ότι η ελπίδα έρχεται και δεν έφτασε ποτέ. Αυτό που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκότωσε, την αριστερά αληθεύει. Ποιο. Αυτό που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκότωσε την αριστερά αληθεύει. Ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ζημιά στην αριστερά. Έκανε ζημιά όπω κάνανε και άλλα κόμματα τα οποία απορροφήθηκαν από τον ταξικό του αντίπαλο. Δε που πήγε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Γαλλία και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ιταλία τόσα χρόνια. Επειδή απορροφήθηκε και ενσωματώθηκε. Είναι η μοντέρνα του 21ου αιώνα Ευρωκομμουνιστήλα, η οποία μεταξελίχθηκε είτε σε άθλια σοσιαλδημοκρατία ή σε απορροφημένου από το, από το σύστημα αριστερού, οι οποίοι διατήρησαν τα προνόμια του καπιταλισμού ναι. και την, ε, ε, πώς το λένε, την πατίνα του αριστερού. Για να ενσωματώνονται στο σύστημα χωρί τύψει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το, ε, το ελληνικό κουκούε, δηλαδή ναι. το Κομμουνιστικό Κόμμα ναι. Ελλάδα, με 100 χρόνια ιστορία, με αναγνώριση προσφορά και με μηδέν ιδεολογική υποχώρηση από τι θέσει του, μηδενική εξελίσσεται και εξακολουθεί από τη βάση να έχει περάσει στον 21ο αιώνα και να είναι και σταθερό. Ξέρεις ότι α, ο Τσακαλώτος χθες στη Βουλή, όπως και πολλοί άλλοι, απέδειξαν ότι αυτός που είναι ο φόβος είναι πώς μένει αγκονάρι σταθερό το κουκουέ. Γιατί όταν είσαι σταθερό σε μία θέση, είσαι αναγνωρισμένο, Με ακόμα είστε. και από τους αντιπάλους σου, ένα κόμμα το οποίο δεν μπαζαρεύει, πώς το λένε, τα αστειάκια λοιπόν δεν θέλετε να κυβερνήσετε και αριστερά είναι αυτή η οποία παλεύει για το λαό. Να στο λέει αυτό ο τσακαλώτος που σου δίνει τα ψυχουλάκια, βαθμολογεί το ρέντλινγκ, βαθμολογεί το και συνδιαλέγεται με τους Αμερικάνους, με το, με το Ισραήλ, ε, με, τις, με τις βάσεις, ε, με τη Μέρκελ, με, με το παπούτσι μου και με την κάλτσα μου του αντίπαλου του αριστερού, γιατί αυτό είναι υπέρ του λαού αγώνας. Κοίταξε να δει. Επειδή αυτά τα πράγματα η ιστορία θέλει μια απόσταση για να την κρίνει. Και οι πράξει να είναι εκ του αποτελέσματο. Ξέρει ποιο είναι το χιδαίο αυτού του κόμματο. δεν είναι, ναι, ναι, δεν είναι ο αντικομουνισμό. Το ξέρουμε. Είναι το ότι οι Χίτλερ τη Στάλιν, δεν ναι, υπήρξαν ποτέ αλλά. οι Σοβιετικοί, δεν έγινε, υπήρξαν ποτέ οι κομμουνιστέ, δεν παλέψαν ποτέ του Ναζί. Είναι να έχει πει μέσα στη Βουλή είναι χρήσιμη η ψήφη τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Σε ευχαριστώ να έχει ξαναγνωρίσει κάποιον ω Για... ως αντικαπιταλιστή, επειδή κάθεται στο πάτωμα ε, και λέει αυτά που λέει. Και νομίζεις ότι θα ξεχάσουν όλοι στην πλατεία των αγανακτισμένων ποιοι καθόντουσαν και που είναι σήμερα εδώ και διεκδικούν ψήφο. Σε ευχαριστώ λοιπόν, Επειδή δεν μπορεί να περάσει από αυτό, ξέρετε κάτι, ρουσφέτια μπορεί να κάνει ποιος θέλει. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Δεν έκανε ποτέ ρουσφέτια σε κανέναν. Ούτε στους συκοφάντες της. Γιατί γράφεται με αίμα η ιστορία, την υπογράφουν οι λαοί και οι πρωταγωνιστές μπαίνουν στη χλέβη της όταν δοκιμάσουν να την παραχαράξουν στα μέτρα τους.